Recording in progress. Κώστα, καλημέρα. Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Σιώτας, με ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Καλημέρα. Τακτική συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακόμης, ημερομηνία συνεδρίας 30 Νοεμβρίου 2022, αριθμός πρακτικού 31 του 2022. Θα εκφωνήσω τον κατάλογο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διαπιστωθεί ποια μέλη συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Χατζής Γεώργιος Σαπών. Αρβανίτη Βασιλική παρούσα. Σπανός Κωνσταντίνος. Παρών. Θεόπουλος Κωνσταντίνος. Παρών. Παπαθυμίου Οδυσσέας. Παρών. Καραγκούνης Αθανάσιος. Απών. Μήτος Γεώργιος. Παρών. Παπαθυμίου Ευθύμιος. Αρβανίτη Βασιλική Ελένη. Απών. Και διάβασε και του Ο Γιώργος Παναγιώτης. Απόν. Η Φαντής Αλέξανδρος. Απόν. Στην πρώτη συνεδρίαση λοιπόν συμμετέχουν πέντε μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώνετε ύπαρξη νόμιμης απαρτής και κυρίως την έναρξη συνεδρίασης. Επιτακτά δεν έχουμε κάτι. Όχι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το πρώτο τακτικό πρόσκληψη έκτακτου προσωπικού. Εγώ έχω Δύο ερωτήσεις έχω εγώ. Τώρα ήταν προς το Δήμαρχο, λίγο Δήμαρχος, διότι τις κάναμε και σε εσάς, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάτε δεν πήραμε. Όπως... Είναι να κάνει αναφορικά με το διοικητήριο. Ενώ είπατε ότι δεν μπορεί να βρει τη χρηματοδότηση, δεν προχωράει ο κ. Χουντουριώσης έλεγε τα δικά του για κάποιες ερωτήσεις. Την άλλη μέρα που κουβεντιάζαμε αυτά, δώσετε μια ανάπτυξη 12.000 ευρώ για τη μελέτη. Τι είναι αυτό? Ναι, κυρία Παταγιά, να τα πεις. Είχε γίνει μια ανάθεση στο κύριο Γιδαράκο. Συγγνώμη. Γιώργο, ακούγεται, κυρία Παταγιά. Ναι, στο μάτος. Έλα, είχε γίνει μια ανάθεση στον κύριο Γιδαράκο, στο ποσό των 24.000, αν θυμάμαι καλά, για να προχωρήσει τη μελέτη του διοικητηρίου. Δεν προχώρησε αυτό γιατί θέλουμε να γίνουν και εδαφοτεχνικές κλπ. Όμως ο κύριος Γιδαράκος είχε κάνει εργασία για όλο αυτό. Οπότε ακυρώθηκε η προηγούμενη και του ανατέθηκε το ποσό που θα μας παραδώσει. Έχει κάνει κάποια προεργασία για αυτό. Ναι, ωραία. Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά εδώ έχουμε καταλήξει ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσει. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή. Υπάρχει κάποια μελέτη, κάποιο πρόγραμμα, κάποια τέλος πάντων πρόταση. Αυτή την πρόταση αναθέσανε. Μελέτη για τη μελέτη, εντάξει. Το καταλάβαμε. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει αναφορικά με τον διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση LED. Ο διαγωνισμός έλυγε, η καταληκτική ημερομηνία έλυγε κάποια το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Από τότε εμείς δεν έχουμε δει κάποιο πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή. Θέλω να μας ενημερώσετε σε ποια φάση βρίσκεται τα πλήρωση ο διαγωνισμός. Τον ακυρώσατε, τι γίνεται. Τσαρούχα, ξέρει. Από τη στιγμή που στο σχέδιο του προϋπολογισμού υπάρχει εγγραφή πίστοσης, κατ' εμένα δεν έχει εκδηλωθεί τίποτα. Είναι σε εξέλιξη. Καλημέρα κύριε Ταρούχα. Ξανακάνω την ερώτηση. Η καταληκτική ημερομηνία που θα μπορούσαν ο ΧΥΠΣΗ ανάδοχος να δώσει προσφορά ήταν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Από τότε έχουν περάσει κοντά στους 5 μήνες. Η διαδικασία, εσείς είστε πολύ πιο παλιός από όλους μας εδώ, η διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών είναι πολύ συγκεκριμένη. Έγινε πρώτο πρακτικό, δεύτερο πρακτικό, τρίτο πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή. Έχουν περάσει 5 με 6 μήνες και δεν έχει έρθει πρακτικό. Θα απαντήσει λίγο. Πάτε για σιωπηρή ματέωση. Να το πω πιο απλά. Ο διαγωνισμός, πού είσαι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Μπίτο. Αυτή τη στιγμή όμως. Απάντησαμε. Ο κύριο Μπίτο έχει δώσει μια απάντηση. Εάν είχε ματαιωθεί κάποιο διαγωνισμό, δεν θα υπήρχε και σχέδιο προϋπολογισμού. Στο σχέδιο προϋπολογισμού υπάρχει στο 2023 μέσα.
το πρώτο πρακτικό για να ξαναέρθει, για να έρθει η Οικονομική Επιτροπή, ο νομοθέτης δίνει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το οποίο έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής. Αυτό ακριβώς αυτό θέλω να πω τώρα. Είναι ο κύριος Αγνός, νομίζω, έτσι. Στην Επιτροπή. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου απαντήσω σε αυτό. Η Επιτροπή, αν θα μιλήσουμε με την Επιτροπή και θα και να ακυρωθεί, θα έρθει στην Οικονομική θέμα. Και να ακυρωθεί, θα έρθει θέμα στην Οικονομική. Ναι, ακριβώς. Και ακύρωση να υπάρχει, θα έρθει θέμα στην Οικονομική. Άρα δεν υπάρχει ακύρωση. Και ακύρωση να υπάρχει, θα έρθει θέμα στην Οικονομική. Άρα δεν υπάρχει ακύρωση, τουλάχιστον προς το παρόν. Ναι, αλλά θα ξαναλέω. Για την αποστράγηση του φακέλου, για να φέρετε το δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Η υπεύθυνη είναι η Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη. Δεν μπορώ να σου απαντήσω εμείς. Η Επιτροπή, η Επιτροπή ανήκει στο φορέα που κάνει τη δημοκρατία. Σαφώς. Άρα στο Δήμο. Σαφώς. Εμείς είμαστε ένα. Αν όχι το ανώτερο όργανο στο Δήμο αυτή τη στιγμή, είναι το Δήμο. Και σας ρωτάω και μου λέτε ότι είναι ο αναγνώστου. Μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς για λόγο της Επιτροπής. Δεν μπορεί μπορούμε να απαντήσουμε εμείς για θέμα της Επιτροπής. Η Οικονομική Επιτροπή, η αντιπρόεδρο της Οικονομική Επιτροπή. Όχι, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Όχι, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι 5 μήνες. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου απαντήσω. Λοιπόν, θα ρωτήσω πιστεύω. Μόλις θα ενημερωθούμε, ευχαριστώ να σου απαντήσουμε. Ωραία. Αυτή η ερώτηση θα σε γίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ενημερωθήκατε. Προφανώς. Να σα ενημερώσω εγώ λοιπόν. Όχι, δεν θέλουμε καμία ενημέρωση, κύριε Μπίτο. Δεν είπαμε να μα ενημερώσετε. Έχετε άλλη ερώτηση. Κύριε Μπίτο, έχετε άλλη ερώτηση. Θα με αφήσετε 2 λεπτά να μιλήσω, είμαστε στην Οικονομική Επιτροπή. Μάλιστα. Δεν ζητήσαμε κάποια ενημέρωση όμως. Να ενημερώσω εγώ λοιπόν, να ενημερώσω εγώ του αγαπητού συναδέλφου. Σαν τι, κύριε Μπίτο. Σαν τι, κύριε Μπίτο, να μα ενημερώσετε εσεί. Σαν τι να μας ενημερώσετε, μας κάνετε μία ερώτηση, σας απαντάμε ότι αρμόδια είναι η κάθε επιτροπή στον κάθε διαγωνισμό, θα σας ενημερωθούμε, θα σας απαντήσουμε και δεν μας ενημερώστε, εφόσον ξέρετε γιατί μας ρωτάτε. Ευχαριστούμε κύριε Μπίτο. Έχετε άλλη ερώτηση κύριε Μπίτο. Κύριε Μπίτο, έχετε άλλη ερώτηση. Ερώτηση είπατε. Όχι κύριε Μπίτο, δεν έχετε το λόγο, όχι. Είπατε να κάνετε ερώτηση, σας απαντήσαμε. Έχετε άλλη ερώτηση. Όχι κύριε Μπίτο, σας απαντάω. Σας απαντάω, όχι, δεν έχετε το λόγο. Ναι, σας αφαιρεί το λόγο. Ερώτηση έχετε κύριε Μπίτο. Κύριε Μπίτο, συγγνώμη. Είπατε να μας κάνετε μία ερώτηση. Επαναλαμβάνω, σας απαντήσαμε όπως ξέραμε. Ό,τι ξέρουμε. Ό,τι ξέρουμε. Θα ενημερωθείτε όταν θα μάθουμε κι εμείς. Λοιπόν, ωραία, δεν θέλουμε κάποια ενημέρωση. Ερώτηση έχετε άλλη. Όχι κύριε Μπίτο, σας απάντησα. Όχι! Ναι, σας αφαιρώ το λόγο! Ερώτηση έχετε! Ερώτηση κύριε Μπίτο έχετε! Κύριε Μπίτο, συγγνώμη! Κύριε Μπίτο, τα τσαπουκαλίστε αυτά σε μένα και σε αυτά αφήστε τα! Ερώτηση έχετε κύριε Μπίτο! Επαναλαμβάνω! Γιατί δεν απαντάτε εσείς! Ερώτηση έχετε! Ερώτηση! Ερώτηση! Ερώτηση κύριε Μπίτο! Ίσως πειράζει όσο πολύ σας πειράζει, θα λέτε. Δεν με πειράζει, ερώτηση είμαστε. Ερωτήσεις κάνετε κύριε Μπίτο, δεν μας δίνετε απαντήσεις. Δεν σας ρωτήσαμε κάτι να μας απαντήσετε. Όσο πολύ σας πειράζει. Κύριε Μπίτο, κάνατε ερώτηση. Ξέρετε την έννοια της ερωτήσεων. Ναι, εκεί που θέλετε να τα ακούσετε, να τα πείτε εκεί που θέλετε. Εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε. Εμείς ενημερωνόμαστε. Όχι, κύριε Μπίτο. Εμείς ενημερωνόμαστε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όχι από εσάς. Ήσταν αρμόδιος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρόσληψη πρώτο θέμα. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ειδών διάρκειας 2 μηνών. Ευχαριστώ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μητροπόλεως. Μας έκανε κριτική ότι λείπουμε από την Οικονομική Επιτροπή που είναι σήμερα εξαφανισμένη. Δεν θα σας δώσω αναφορά κύριε Μπίτο. Πρόσληψη. Το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα. Εισηγούμαστε την απόσυρση του θέματος. Το πρώτο θέμα αποσύρεται. Δεύτερο θέμα. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. Εισηγούμε. Δεν έκανα την εισήγηση, κύριε Μπίτο, ακόμα. Εισηγούμε τη σύνταξη σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Μακρακόμης έτους 2023, σύμφωνα με το τέκος που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, το οποίο επισυνάπτει στην παρούσα εισήγηση. Την υποβολή του στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑΜ για την έκφραση γνώμης και την εισήγησή του ως θέμα σε ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφιση του προϋπολογισμού του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Μακρακόμης για το οικονομικό έτος 2023. Μπορώ να έχω το λόγο δίκαιο. Φυσικά. Ναι, Κώστα.
Έχω μια πορεία. Ναι. Στο μίσθωμα της κεραίας στη μεσαία κάψη. Γιατί το βγάλουμε. Στα έσοδα μιλάμε τώρα, έτσι. Έσοδα, ναι. Είναι τεχνικό το θέμα. Γιατί τότε θυμάμαι ότι είχε γίνει μια διευκρίνηση με τον Οδικό Σύμβουλο και το ξαναβάλαμε πάλι το μίσθωμα των 500 ευρώ. Ό,τι αφορά έσοδα. Ναι. Να μην τα λαμβάνετε υπόψη σα. Όχι, λέω μήπω έχει γίνει κάτι. Όχι, είναι τεχνικά. Τεχνικά θέματα τα οποία αφορούν ομάδες. Και μια διευκρίνηση στο μίσθωμα του δασικού χωριού. Υπάρχει μια οφειλή 168.000 πλέον. Να. Αυτό τι γίνεται, δηλαδή δεν γίνεται κάποια αυτή να αποδοθεί αυτό το μίσθωμα. Ό,τι είναι χρέη παλιά από ό,τι κατάλαβα. Τα χρέη παλιά προέρχονται, τα περισσότερα προέρχονται από τον Άγιο Γεώργιο. Ο Άγιος Γεώργιος είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για διεκδίκηση μόνο 10.000 ευρώ. Ο νέος Δήμος Μακρακόμης έχει κάνει τη διαδικασία και διεκδικεί το σύνολο του ποσού του κεφαλαίου, όχι αυτού που διαμορφώθηκε με πρόστιμα και με συναφή, και είναι σε διαδικασία εκπληστηριασμού μιας περιουσίας, η οποία αναβάλλεται, εγγραφήκαμε σε έναν πίνακα ουσιαστικά δικαιούχων. Προς από εμάς είναι το δημόσιο, που θα προηγηθεί, είμαστε και εμείς, είναι και οι τράπεζες, μην ελπίζετε ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα, διότι πρέπει να φτάσουμε στο θέμα του εκπληστηριασμού, που αυτό θα είναι και θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα, δεν μπορεί να φερεθεί. Επειδή παραμένει, πώς και δεν μπορεί να φερεθεί, άσχετα τα θέματα. Όταν θα τελειώσει το θέμα του εκπληστηριασμού, τότε θα διαγραφεί η μη οφειλή. Ωραία, γι' αυτό λέω, είπα να δω την εξέλιξη θέλω το θέμα. Ευχαριστώ. Νομίζω ο κ. Μήτος είχε ερώτηση. Όχι, δεν έχω ερώτηση. Βασικά. Έχετε στο μυαλό σας πότε θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό περίπου? Σύντομα. Μπορεί και σήμερα ακόμα να βγει η πρόσκληση. Ναι. Ωραία, εμείς σαν παράταξη θα θέλαμε στη συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία να έχουμε ένα ραντεβού κάποια απόγευμα την κύριε Ταρούχα, εμείς θα απασχολήσουν για την Οικονομική Υπηρεσία. Όπου και θέλετε, δεν έχω εγώ θέμα. Έχετε το δικαίωμα και δεν έχετε. Γι' αυτό λέω πότε είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε μια συνεννόηση. Για να καταθέσουμε δικιά μας πρόταση περί του προϋπολογισμού. Η δικιά σας πρόταση περί του προϋπολογισμού έχετε το πληθώριο. Να πάει. Αυτό λέω. Πότε πήγε μετά το Συμβούλιο, για να ξέρετε. Αφού θα προηγηθεί πρώτα το παρατηρητήριο. Επί του προϋπολογισμού. Άρα δεν γίνεται αυτό που λέει η κυρία Αρμανίδη μέσα στις 3 μέρες να πάμε στο Συμβούλιο. Για προϋπολογισμό. Το ξέρουμε. Όταν θα δώσει την έγκριση κατευθείαν το παρατηρητήριο. Μετά από αυτό το συμβούλιο, εγώ θα στείλω τον προϋπολογισμό για τεχνικό έλεγχο. Έχει γίνει ο πρώτος τεχνικός έλεγχος από την υπηρεσία, θα πάει για τεχνικό έλεγχο στο παρατηρητήριο. Μόλις πάρουμε την έγκριση από εκεί τις παρατηρήσεις, από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να επανέλθει. Άρα το σωστό είναι να βρεθούμε για να καταθέσουμε πρόταση μετά την απόφαση του παρατηρητηρίου. Λογικά, διότι εσείς οι προτάσεις σας δεν θα είναι επί των εσόδων, ωραία, θα είναι επί των δαπανών. Οπότε μετά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Επί των εσόδων είναι τεχνικό το θέμα. Δεν είναι τεχνικό το θέμα. Μπράβο. Ωραία. Οπότε είμαστε στη συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία, δίκη δεν με υπάρχει κάποιο θέμα. Αυτό για να κάνουμε δικιά μας πρόταση. Εγώ δεν έχω την ψηφοφορία στο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ονομαστικά, πάνω την ψηφοφορία, οι υπόλοιποι. Λοιπόν, Αρβανίτη Βασιλική, υπέρ. Σπανός Κωνσταντίνος. Υπέρ. Θεόπουλος Κωνσταντίνος. Υπέρ. Παπαϊθυμίου Οδυσσέας. Υπέρ. Και ο κ. Μήτος. Υπέρ από άρτης ψήφου. Εντάξει. Γιώργο, το καταγράφω ως άρτης ψήφου, έτσι. Ναι. Άρτης ψήφου. Εντάξει. Έγινε. Περνάμε στο τρίτο θέμα. Η συγκριτική έκθεση του Δημοτικού Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μακρακόμης. Εισηγούμε τη λήψη απόφασης περί εισήγησής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2022, όσο έχει επισυνοπτώμενο στην παρούσα εισήγηση πίνακας που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
πέρα από αυτά που διαβάζετε στην σύγκριση που έχετε μπροστά σας, απλά στον τίτλο, στον κωδικό 64-73-26-018, με τίτλο «Σχέδια αστικής προσβασιμότητας», αλλάζουμε τον τίτλο σε «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας στο Δήμο Κρακόβης». Εντάξει, διόρθωση τίτλου. Μόνο διόρθωση τίτλου. Είναι γραμμένο μέσα. Ναι. Είναι στο σχέδιο μέσα γραφέμου με 0 ποσό μεταβολής. Η μεταβολή του τίτλου, η τελευταία εγγραφή. Κάποια ερώτηση του θέματος. Εγώ άρχισε ψήφου και θα το συζητήσουμε στο Συμβούλιο. Το ίδιο δεν είναι το προηγούμενο. 4 υπέρ. Να, 4 υπέρ, ένα από. Έρμη ψήφου. Μέτα από θελασίμωνο. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού που αποτελεί υπέρ. Κώστα, υπέρ, έτσι. Θεόπλος. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Ακρακόμης. Ο Δήμος αναγκαίο να προβεί στην πληρωμή δαπάνη συνολικού ποσού 1.663.97 ευρώ, αναλυτικά 506.55 ευρώ για την επάφηξη ισχύω στο κοινοτικό γραφείο της κοινότητας Παλιοβράχας και ποσού 1.157.42 ευρώ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην κοινότητα Σπερτιάδας. Στην πληρωμή δαπάνης 6.700 ευρώ και πραγματοποίηση του γενιάτικου εκδηλώσεων στην κοινότητα Μακρακόμης. Στην πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού 3.000 ευρώ για την ηχητική κάλυψη αυτών των εκδηλώσεων. Στην πληρωμή δαπάνης 1.140 ευρώ για χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην κοινότητα Σπερκιάδας. Στην πληρωμή δαπάνης ποσού 600 ευρώ για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου. Πληρωμή δαπάνης ποσού 600 ευρώ για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στην κοινότητα Χριστού. Στην πληρωμή δαπάνης 650 ευρώ για τον εορτασμό της τοπικής εορτής Αγίου Νικολάου στην κοινότητα Σπερκιάδας. Κάποια ερώτηση. Αυτό το μακρακόμι που αγγίζει 10.000 ευρώ τι θα είναι. Τα 6.700. Όχι, συν 3 από κάτω. Συν 3.000 στην κοινική. Ναι. Θέλεις να αγγίζει 10.000, από ό,τι καταλαβαίνω μία εκδήλωση ένα. Δεν είναι μία εκδήλωση, όχι. Είναι 7 εκδηλώσεις. Αλλά στην εξειδίκευση γίνεται λέω και πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Δεν είπα χριστουγεννιάτικης. Είναι 7 εκδηλώσεις. Τις θέλεις να σας τις πω αναλυτικά ή θα τις δεις στις αναθέσεις. Ωραία, αν τις έχεις πρόγειες, ναι. Θα μάθουμε. Λοιπόν, είναι στο, μια εκδήλωση εκεί στο άνομα του δέντρου, με κάλατα και προσφορά δεσμάτων από το, σε συνεργασία με τους συλλόγους. Το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ που θα κάνει η κοινότητα. Βραδιά της Καρύθρας, παιδική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Παιδική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση είναι μια παράσταση. Χριστουγεννιάτικο πάρτι που θα γίνει στην κεντρική πλατεία. Θεατρική παράσταση για τα παιδιά και αφηλής παραμυθιού. Και εβάζουμε και τον εορτασμό των Θεοφανίων. Γιατί η κοινότητα Σπερκιάδας έχει προγραμματιστεί κάτι. Για την κοινότητα Σπερκιάδας έχει προγραμματιστεί, αλλά θα βλέπει στην αναμόρφωση νομίζω για τους κωδικούς, αν την είδες. Θα βγάλουμε, θα κάνεις εξειδίκευση σε άλλη... Όχι, όχι. Η κάθε εκδήλωση έχει τον τίτλο της, όπως το είδες. Αν το έχει, το έχει έτοιμο. Στην αναμόρφωση, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Υπέρ είναι από μέρος. Υπέρ, ομόφωνο. Ομόφωνο. Πέμπτο θέμα. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού και το έργο οδοποιία κοινοτήτων Μεσοποταμίας, Ανατολής, Κλονίου, Αγίου Σώστη, Ουγγαϊκίων και οικισμού Δηλόφου. Εισηγούμε την έγκριση της 139 του 2022 μελέτης τεχνικής υπηρεσίας, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τον ορισμό ως χειριστή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού των κύριων Αναγνώση Σωτήρη. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε λόγο να μην είμαστε υπέρ σε αυτό. Άλλωστε είναι οι πιστώσεις που προέρχονται από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έκτο. Ναι, στο έκτο θέμα θα γίνει μια αλλαγή. Στο πέμπτο περάσαμε, το έκτο μπαίνω τώρα. Ναι, σε αυτό. Θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε για το ένα το θέμα, όπως με ενημέρωσαν την τεχνική υπηρεσία. Δηλαδή, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί η απόφαση του Δημάρχου και κατόπιν αυτό που έχουμε στη θέση του πέμπτου. Τι είναι το έκτο θέμα. Τι είπες τώρα. Θα συζητηθεί πρώτα η έκριση τη απόφαση του Δημάρχου. Ποια είναι το 9. Τι είναι το 9 είναι το έκτο θέμα. Η Επιτροπή. Τα με πέτρεψε τώρα. Το 5 του τελειώσαμε. Το 5 του τελειώσαμε. Πάμε στο 6.
Στο 6. Πριν το 6. Πριν το 6, πριν την υποβολή του ηθήνου του λοιπόν θα αποφασίσουν, πρέπει να περάσουν το 9. Να πληρώνουν την απόφαση του δημόσια. Αυτό. Α, να περάσουν το 9 λοιπόν πρώτα. Πριν από αυτό, ναι. Μπορεί να το ζούμε, ναι. Άρα πάει αυτό 6 και θα βάλουμε το άλλο 9. Ναι, και θα βάλουμε το άλλο 7. Δεν θα σας αλλάξει. 9, εντάξει. Ας πάμε το 9. Το πάμε στο 9. Ωραία. Εντάξει. Να συζητηθεί πρώτα το 9. Λοιπόν, έκτο θέμα λοιπόν. Ένατο. Έλα. Ένατο. Το ένα δεν είναι έφημο. Έκριση της παριθμών 24402 του 22 απόφαση δημάρχου. Εισηγούμε την έκριση της απόφασης. Τι λέει από αυτό. Ορίζουν Επιτροπή Διερεύνηση Τιμών του Υποέργου 2 Προμήθεια Εξοπλισμού ΣΜΑΔΗ Μακρακόμης, προκειμένου άμεσα να υποβληθεί έτσι το υποποίηση απόφαση ένταξη πράξη κατασκευή σταθμού μεταφόρτωση απορριμμάτων ΣΜΑΔΗ του Δήμου Μακρακόμης, που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση. Και αποτελείται από του Σωτήρου Αναγνώστα, Προδίτη Ρίγα και Λίτσα Παταριά. Η παρούσα απόφαση απολύτω είναι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μακρακόμης. Η έκδοση. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Ναι. Το 7ο θέμα, υποβολή αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης πράξης με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ίδρυψης τοπικής κοινότητας Πατιστόμου» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Όχι, το ΣΜΑ πρώτα, το ΣΜΑ. Το ΣΜΑ, το ΣΜΑ. Το πούμε. Ένα το να του πούμε καλύτερα, μην αλλάξει ο διαλύτης. Για να μην αλλάξει. Να αλλάξω μόνο αυτά τα δύο, Γιώργο, να μην αλλάξω ο διαλύτης το θέμα. Το 9 να το κάνουμε έτσι. Διάβασε κανονικά αυτό. Οπότε πάμε στο 7ο. Υποβολή λοιπόν αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ίδρυψης τοπικής κοινότητας Πλατιστόμου» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, πρώην φιλόδημος 1. Εισηγούμε την έκριση υποβολής έτσι τροποποίησης εντεταγμένης πράξης με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ίδρυψης τοπικής κοινότητας Πλατιστόμου» ως προς τον εντεταγμένο προϋπολογισμό της προκειμένου να συμπεριληφθεί επιπλέον δαπάνη της αναθεώρησης ποσού 13.046,41 ευρώ. Ουσιαστικά μας θα ζητήσαμε να μας χρηματοδοτήσουν με το επιπλέον ποσό και προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει ο προϋπολογισμός. Εκεί που ήταν ας πούμε 200 και να πάει 213. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, μην λέω. 13.000. Ναι. Τα ακούτε, ακούσατε. 13.000. Ωραία. Όγδοο θέμα. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της πράξης που αφορά την πρόσκληση ΑΤΑΤ08 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Μακρακόμης. Απόσυρση εφαρμογών. Εισηγούμε τη λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος για την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου της πράξης που αφορά το πιο πάνω έργο που σας αναφέρουμε, με την αφαίρεση εφαρμογών». Κύριε Πανούς, μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, να μην διαβάσετε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι απόσυρση μέσα από τις εφαρμογές, κύριε Πανούς, η οποία έχει συντάξει την έκθεση. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, μπαίνει σε άλλο πρόγραμμα. Ακριβώς. Επειδή έχει βγει μια καινούργια πρόσκληση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που προχωράει πιο άμεσα, στην ουσία αφαιρούνται από την πρόταση την προηγούμενη και θα δημιουργηθεί μια καινούργια για το. Γιατί είναι απρόσκληση. Ήταν δύο θέματα τέλος, σαν δύο παιδεία, ας πούμε. Το ένα το παίρνουμε να το πάμε κάπου αλλού. Είναι αυτό το πρόγραμμα που είναι 450.000, θα δεν κάνω λάθος, που είναι μέχρι τώρα. Η τέλος του έτους πρέπει να το υποβάλλουν. Ναι, πήρε μια παράταση μέχρι το πρώτο του 23. Πρώτο του 23, δεν είναι η νίκη. Πρώτο του συνέδριο, ναι, είναι η νίκη. Εντάξει. Το προλαβαίνουμε αυτό να το κάνουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Παρούση. Ναι. Ομόφωνα. Υπέρ, ναι, ομόφωνα. Πάμε λοιπόν στο ένα το θέμα, που αφορά το ΣΜΑ. Υποβολή ετοιμότητας τροποποίησης απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Μακρακόμης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης». Εισηγούμε την έγκριση τροποποίησης του ειδικού προϋπολογισμού της μελέτης 102 του 20 στο ποσό των 558.000 ευρώ με ΦΠΑ, την έγκριση υποβολής αίτησης τροποποίησης εντεταγμένης πράξης με τίτλο «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης ΣΜΑ του Δήμου Μακρακόμης ως προς τον υπολογισμό των δύο πρώτων υποέργων και συγκεκριμένα. Πρώτο υποέργο, κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης εποβή των Δήμου Μακρακόμης με νέο προϋπολογισμό 670.000 ευρώ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνοντας και την εκτιμόμενη αναθεώρηση του έργου. Δεύτερο υποέργο, προμήθεια εξοπλισμού ΣΜΑ Δήμου Μακρακόμης με νέο προϋπολογισμό 558.600 ευρώ με ΦΠΑ. Και τρίτο υποέργο, σύνδεση ΣΜΑ με. Όκο. Ναι. Οργανισμού κοινή ωφέλεια, ΔΕΗ. Ό,τι χρειάζεται στο ευρώ με ΦΠΑ. Ο νέο συνολικό προϋπολογισμό διαμορφώνεται στο 1.266.600 ευρώ. Με ΦΠΑ 24. Από 1.273 ώρες υποποίησης στο 1.266. Ακριβώς. Ουσιαστικά έχει τροποποίησει. Μια διευκρίνηση. Γιατί εδώ μειώνεται το ποσό.
Ένα 260. Ενώ αυξάνονται το υπουργό 1 και το υπουργό 2, αυξάνονται. Δεν έχει ΦΠΑ. Δεν έχει ΦΠΑ. Πού μειώθηκε. Πού μειώθηκε. Μήπως είναι έργο που δεν έχει ΦΠΑ. Είναι χωρίς ΦΠΑ το πρώτο, νομίζω. Κατασκευή στα φωτοβολταϊκά. Είναι 1,273,600 και πάει 1,266. Ωραία. Μιώνεται. Στην προμήθεια όμως πρέπει να αλλάζει και κάτι σε υλικό, δηλαδή τιμές, γιατί ζήτησε, κάναμε μια επιτροπή πριν. Την 9 την επιτροπή που την κάναμε είναι για να πάρουμε τιμές. Που λογικά ναι. Τώρα δεν το είδα από το Σωτήρι τι έκανε, αλλά αυτό έκανε. Άλλαξε. Η προμήθεια είναι η διαφορά μας. Θα αλλάξει ο προϋπολογισμός του προμήθειας. Αυτές έχει αποφάσει όλες τα πέρα της σήμερα 4 θέματα. Τι είναι, για από ό,τι κατάλαβα εγώ, για να μας καλύψουν τα προγράμματα τις τυχόν αυξήσεις που έχουν γίνει λόγω της ακρίβειας, έτσι. Όχι μόνο, τι αναθεωρήσεις. Αλλά στην προμήθεια πρέπει να άλλαξει και κάτι άλλο. Από 558.000 έγινε 421. Η προμήθεια. Κύριε Παταριά, εγώ νομίζω είναι όπως κάνει η προηγούμενη επιτροπή στο 9 που συστήνομαι για να ερευνήσει τι τιμέ. Το υποέργο 1 απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. Το υποέργο 1 νομίζω απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. Όχι, ΦΠΑ και τα δύο. Το 1 είναι 815. Στο σταθμό μεταφόρτωση. Ο σταθμός μεταφόρτωσης γίνεται από 814 που έχουμε τώρα 670. Δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω γιατί τα άλλαξε ο Σωτήρης. Μπορεί να αλλάζουν βέβαια τα μέσα, αλλά ουσιαστικά. Στο ποσοστό ανά το δημοκρατήσιο του υπόλοιπου 1 με ποστό μέση τιμή αυτή έκτος 3,25. Και από τη στιγμή που θα αποτελέσει και το ποσό τη σύμβαση του έργου, δεδομένου ότι τα έργα τη συγκεκριμένη κατηγορία απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Γι' αυτό είναι το ΦΠΑ. Κακό το γράφει και με το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι μηδενικό. Για να κάνω, μπορεί να έφυγε, κάτσε να το δώσει ο Σωτήρη. Έφυγε το ΦΠΑ από το ένα υποέργο και αυξήθηκε λίγο. Το σταθμός μεταφόρτωσης έχει δημοπρατηθεί ήδη. Οπότε πιθανόν θα έχει και την έκπτωση. Δεν έχει δημοπρατήσει την παλιά τιμή. Ναι, όχι, δεν αλλάζουμε τιμές. Μισό λεπτό. Δημοπρατήσαμε το έργο και αλλάξαμε μετά τα υλικά. Όχι, στην προμήθεια λέμε. Για την προμήθεια σου είπα, άλλαξε τα υλικά. Ο σταθμός δεν άλλαξε κάτι. Ο σταθμός μεταφόρτωσης δεν αλλάζει κάτι, είναι δημοπρατημένο, δεν μπορεί να διορθώσει κάτι. Ο σταθμός γιατί που υπόλοιπο είναι ότι θα είναι έξω 3,5%. Μισό λεπτό, θα σου πω. Ουσιαστικά μπορεί να αλλάζει η προμηθεία από ό,τι βλέπω τώρα, σε 558.000, αλλά δεν το γράφεις με ΦΠΑ, γι' αυτό μπερδευτήκαμε. Από 814-650 έχει ρίξει την τιμή του σύμβασης. Πας στον προϋπολογισμό της σύμβασης. Κατάλαβες. Ωραία. Πας στον προϋπολογισμό δηλαδή που προέκυψε από την δημοπρασία και βάζεις και τις αναθεωρήσεις. Γι' αυτό μειώθηκε ο προϋπολογισμός συνολικός. Στην προμήθεια τι άλλαξες. Θα σου πω τώρα. Τώρα Γιώργο, να τον πλέσεις τηλέφωνο. Μιλάει και τον κύριο Αναγνώστου στο τηλέφωνο. Ναι, ένα λεπτό. Οι τιμές, ποιες τιμές αγόρι μου, αυτές που κάναμε διερεύνηση τιμών. Ωραία, τα γράφει λέει αναλυτικά ρε παιδιά ο άνθρωπος και στο όχο δεν αλλάζεις κάτι. Όχι. Ωραία. Γιώργο, από ό,τι βλέπω εγώ, μειώνεται. Κατά πολύ το πρώτο, η κατασκευή. Έγινε δημοπρασία του σταθμού μεταφόρτωσης ΜΑ. Είναι χωρίς ΦΠΑ, λάθος το γράφει με ΦΠΑ εκεί. Ωραία. Είναι χωρίς ΦΠΑ. Και τώρα αυτό είναι το ποσό της σύμβασης. Χωρίς ΦΠΑ είναι τις αναθεωρήσεις που προβλέπουμε να ζητήσουμε. Ναι, το γράφω. Στο πρώτο. Στο δεύτερο. Να σβήσει το ΦΠΑ όμως. Ναι, είναι χωρίς ΦΠΑ. Το λέει αναλυτικά εκεί στο συνεισήγηση, αλλά δεν φαίνεται. Ωραία. Στο δεύτερο, επειδή ακόμα δεν έχει προχωρήσει πουθενά, αλλάζουν οι τιμές του. Γι' αυτό κάναμε και την επιτροπή πριν, στο 6 θέμα που αλλάξαμε. Ακριβώς. Διερεύνηση τιμών που λέμε. Βγαίνει ένας καινούργιος προϋπολογισμός. Και στο τελευταίο δεν άλλαξε τίποτα. Ωραία, άρα δηλαδή το πρώτο έχει μπει με τιμή έκπτωσης συν τις αναθεωρήσεις που. Ό,τι τέλος πάντων προβλέπουν. Ναι. Δεν είναι. Είναι συν 35.000 ευρώ. Ναι, ό,τι πρόβλεψη υπάρχει. Έκλεισε 635.000 χωρίς ΦΠΑ και τώρα το πάει 670. Άρα εδώ το μεν ΦΠΑ πρέπει να αλλάξει. Ναι, είναι λάθος, αυτό είναι λάθος. Το δεύτερο πήρα αναθεώρηση. Το δεύτερο αλλάζουν οι τιμές του. Αλλάζουν οι τιμές του στον προϋπολογισμό που καταθέσαμε στο πρόγραμμα. Δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα, δεν έχει προχωρήσει σε δημοπρασία η προμήθεια αυτή. Εντάξει, άρα στην ουσία έχει κάτω τον προϋπολογισμό. Εντάξει, οκ. Ωραία, αυτό. Λοιπόν, ομόφωνα το ένατο. Με να αλλάξει όμως το με την ΦΠΑ, έτσι. Ναι, το έτσι. Ναι, θα το αλλάξω. Ομόφωνα. Θέμα 10.
Έκριση πρώτου πρακτικού ενέργεια του διαγωνισμού του έργου, ίδρυψη κοινότητας Αγίου Γεωργίου. Υπάρχει το πρακτικό της Επιτροπής, με το οποίο αναφέρεται ως προσωρινός νεοδότης ο κ. Πουτσοπάνος Ταξιάρχης, με ποσοστό έκδοση 32,21%. Ομόφωνα. Εντέκατο. Έκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, αρχέδευση κοινότητας Αγίου Γεωργίου. Εισηγούμε τη λήψη απόφαση περί έκρησης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του παραπάνω έργου. Εμείς όσον αφορά τα πρωτόκολλα παραλαβής από εδώ και πέρα έχουμε αρχίσει γινόμαστε πάρα πολύ μουσική, διότι βλέπουμε αρκετά πράγματα. Εγώ είμαι παρόν. Παρόν σε αυτό. Τέσσερα υπέρ, ένα παρόν. Δωδέκατο θέμα έκρησης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ίδρυψης κοινότητας Καμπίου. Φαντάζομαι το ίδιο αποτέλεσμα. 4-1, έτσι. Παρόν και εγώ σας παρόν. 4-1. Δέκατο τρίτο έκρησης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου. Έκτακτη αποκατάσταση βλάβης εξωτερικού δικτύου ίδρυψης κοινότητας Κρονίου. 4-5-1 παρόν. 14ο θέμα έκρησης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Αν είναι απόσυρτης αυτό. Είναι απόσυρτης. Ναι, ναι. Ίδρυψης κοινότητας Φτέρης αποσύρεται. Το 14ο. Γιατί το αποσύρουμε αυτό. Έγινε λάθος. Δεν είναι έτοιμο ακόμα το πρωτόκολλο για να το δώσουμε. Δεν ήταν έτοιμο το πρωτόκολλο. Απλά δόθηκε το σαν θέμα, δεν ήταν έτοιμο το πρωτόκολλο. Η απόσυρση ή αναβολή, άμα είναι. Αναβολή, ναι, ναι. Αναβολή. Το αποσύρουμε από την περιπέτεια. Θέμα, ναι. 15ο θέμα. Έκριση πρώτων κεφαλαιοτικού πίνακα εργασιών και πίνακα. Πώς το λέμε αυτό που του αναθεωρήσει. Πρωτοκόλλο. Αναπλάσει διαμορφώ πλαιτέρου και κοινοχρήση των χώρων δημοτική ενότητα Περκιάδα. Νέων τιμών, να λες εσύ, κοιτάξει. Ναι. Το ακούω νέων τιμών. Έγινε πρώτον κεφαλαιοτικού, ναι. Για ποιο έργο είναι. Κλείνει, αναπλάσει διαμορφώσει παιδιών και ρωτήσει στον χώρο. Εντάξει, πρέπει να τακτοποιηθεί από τη μία ποσότητα στην άλλη. Και προέκυψαν. Ναι, ναι, και προέκυψαν και κάποιε εργασίε οι οποίε μπορεί να μην προβλέπονταν, οπότε κάνει μια νέα τιμή. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Ναι, 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 ναι. 16ο, έγινε πρώτον κεφαλαιοτικού πίνακα εργασιών του έργου επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτηρίων ΔΕΛΤΑ Αγίου Γεωργίου και κοινότητα στην Φριστού. Για τον ίδιο λόγο. Πάλι σε ισοζύγιο με τη σύμβαση. Ομόφωνα. Υπέρνα. 17ο θέμα. Χορήγηση παράδοση προθεσμία περαίωση εργασιών του έργου. Κατασκευή πεζοδρομίων κοινότητα Περκιάδα. Από τον ανάδοχο ζητάτε για 4 μήνες μέχρι 24/23. Να του σημάνει. Μία ερώτηση αυτό. Αυτό είναι αυτό που είδαμε προχθές της Περκιάδας, την είσοδο της Περκιάδας και ξεκίνησε λίγο και έφτιαξε την συμπή. Αυτό το έργο δεν είναι λιτά. Αυτό το έργο. Έχουμε δύο έργα για, για πεζοδρόμιο της Περκιάδας. Το ένα ξεκινάει. Δεν ξέρω που ξεκίνησε, ναι. Το ένα είναι από το εκεί που είναι ο φούρνος του Πολύμερου και λίγο προς τα κάτω μέχρι και ο χώρο ουρανού και λίγο προς τα πάνω, προς την Κρήκου. Μ' ακούς? Ναι. Είναι Νικηφόρου Ουρανού από τον, μπροστά στο φούρνο του Πολύμερου και προς την Κρήκου. Το πράσινο ταμείο νομίζω είναι μέχρι το δασαρχείο, αν δεν κάνω. Ναι, το πράσινο ταμείο είναι αριστερά-δεξιά μέχρι το δασαρχείο και ξεκινάει μετά και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου στο σχολείο. Άρα αυτό που έσκαψε προχθές την πισιμπή. Δεν είδα που έσκαψε, να σου πω την αλήθεια. Κάτι στο δημοτικό σχολείο παίρνει. Α, εντάξει. Εκεί. Αν δεν είδε τη δίπλα στο ήλιο. Ήδη βλέπουσα, Γιώργο, δεν την ακολουθώ όλα τα έργα. Που άμα ήμουν πίσω από τα έργα, εγώ καθημερινά. Δεν ξέρω, λέει τώρα η άκρη που ήρθε μέσα στην κυρία Πιζέ και μου λέει δεν είδα που έσκαψαν. Ναι, βεβαίω δεν είδα που έσκαψαν. Είναι δυνατόν να ξέρω πώ κάψανε. Μα είναι δυνατόν να ξέρω που παρακολουθώ όλα τα έργα. Έχουμε 110 έργα. Έσκαψαν μπροστά από το πολύμερο και προ το. Ναι, είναι εισάτα. Είναι αυτή η σύμβαση. Ναι, είναι αυτή η σύμβαση. Τώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Έχει κάνει κάπου αλλού εργασίες στο εργολάβο. Όχι, τώρα το ξεκινάει αυτό το έργο. Στη Σπερκιάδα μόνο. Δηλαδή έσκαψε για να πάρει την παράταση. Όχι βέβαια. Ωραία. Θα το ξεκινήσει. Η συνεννόησή μας μαζί του, τουλάχιστον αυτό το ξέρω Γιώργο, η συνεννόησή μας μαζί του είναι ότι θα το προχωρήσει κανονικά το έργο. Από εδώ και πέρα. Αν είναι να μην τελειώνει μέχρι τον Απρίλιο, γιατί να μην δώσουμε περισσότερο μήνα μέχρι τέλος Ιουνίου και μέχρι τις επανερχόμαστε πάλι. Για να μην σε ρώτησε να θεωρήσεις, κύριε Κώστα. Τόσο ζητάει, τόσο ζητάει. Όσο λιγότερο ζητάει, τον πιέζουμε κι εμείς. Θέλουμε να τελειώνουμε, δεν τα αφήνουμε παραπίσω. Αυτό σωστό που λες και συμφωνώ, αλλά μακάρι να. Όσο του δίνεις παραπάνω, τόσο πιο χαλαρότερα φύγεις. Απρόσθετο. Το μερχόμαστε και να συζητάμε.
Δεν πειράζει, αν χρειαστεί θα το ξανακάνει. Εμείς θα υπερψηφίσουμε διότι είναι για σύνταξη ΑΠΕ. Ο λόγος που πάει δεν είναι κάτι άλλο. Αφού είναι για σύνταξη ΑΠΕ, είναι θέμα τεχνικής υπερψηφίσεις. Ομόφωνα. Υπέρ, πέντε υπέρ. 18. Χορήγηση πρώτης παράτασης προθεσμίας περίοδος εργασιών του έργου. Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Μακαρκόμης και η δεύτερη φάση. Ζητείται η παράταση από τον ανάδοχο, τον Τζίλα Βασίλειο, για, για πόσο, για μέχρι 36 του 23. Για να ολοκληρώσει τις μοχαλικές στρώσεις του Αγίου. Για να ολοκληρώσει τις μοχαλικές στρώσεις. Στη Δημοτική Ενότητα Αγίου. Αυτό γιατί ζητάει για αναθεώρηση, για να γίνει αναθεώρηση. Δεν έχει τελειώσει με τις αμοχαλικοστρώσεις. Είναι πάρα πολλές κοινότητες και δεν τις τελείωσε. Αυτό είναι που είναι και στις κοινότητες επάνω του. Όλες του Αγίου Γεωργίου είναι αυτές. Και νομίζω και 2-3 από εδώ. Ναι, ναι, κατάλαβα. Πατρακόμη. Ομόφωνα. Υπέρ, βέβαια. Και 19 το θέμα. Χορήγηση δεύτερης παράτασης προθεσμίας περίοδος εργασιών του έργου, εργασίας ανάπλασης, δημιουργική προστασία κεντρικής πλατείας κοινότητας Καστρίου. Έχει γίνει λάθος στη εισήγηση μόνο, δεν είναι 31-12-22, δίνεται έως 31-3-23. Αυτή είναι η εισήγηση. Ο ανάδοχος ζητάει μέχρι 1η-5, εμείς του δίνουμε μέχρι 31-3. 31-12, δεν λέει. Ναι, είναι λάθος, είναι λάθος, 31-3-23. Αν δεν υπάρχει καμία ερώτηση, να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα Χριστούγεννα και τις κοινότητες. Δεν ξέρω, δεν είναι κάποιο το θέμα. Σχετικά με τις αναπλάσεις. Όχι, όχι. Α, να ψηφίσουμε αυτό. Να τελειώσουμε το 19. Να τελειώσουμε το 19. Εντάξει, εγώ υπέρυμαι στο 19. Απέγγει, απέγγει αυτό. Μια διευκρίνηση αν δεν μπήκε, επειδή έχει τα οικονομικά. Ναι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Άλλο θέμα δεν έχουμε. Όχι. Στο συζήτηση. Θέλεις, Κώστα, να καταγραφείς τις ερωτήσεις. Ναι, ας καταγραφείς. Ωραία, πάμε. Ειδικά με τις γιορτές των Χριστουγέννων, για τις κοινότητες, πέρα από τα μοιράζουν κάποια σχολίδια, θα δοθεί κάτι για να υπάρχει μια έμφαση των Χριστουγέννων σε όλες τις κοινότητες. Βλέπεις ότι είδατε μάλλον όλοι σας ότι δεν έγινε καμία προμήθεια φέτος. Πέρυσι πήγαμε κάποια πράγματα. Ό,τι είχαμε πάρει πέρυσι, δεν υπάρχει καμία προμήθεια. Τερματίζαμε πέρυσι, οπότε είπαμε φέτος. Ναι, ναι, έπαμε να πάμε λίγο χαλαρά και να τα δώσουμε του χρόνου όλα. Πάμε. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση, κύριε Δόπλε. Πάντα με σοκ, πέρα. Σου χρειάζεται και ηλεκτροσόκ, εσά προσωπικά, αλλά τέλος πάντων. Πάντα με σοκ, πέρα. Κυρίε και κύριοι, 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 κυρί